Λοιπόν. Λέγε. Την αγαπάμε. Είναι καλλιτεχνάρα, είναι αγαπημένη τραγουδίστρια. Χρυσός άνθρωπος, κούκλα. Μαζί μας είναι η Κέτι Γαρμπή. Τι γίνεται? Δόξα τω Θεώ, όλα είναι καλά. Φαίνεται. Αλήθεια? Ναι, είσαι. Τέλεια. Πόσο ομορφαίνεις, τι πράγμα είναι αυτό? Τι ωραία πράγματα. Και να σου πω και κάτι, θα σου πω και κάτι που εγώ ως άντρας το βλέπω, ας πούμε. Ομορφαίνεις, σεβόμενη την ηλικία σου, γιατί δεν είσαι 25άρα. Ποιος το είπε αυτό? Λέω ρε παιδί μου ότι βλέπεις. Ότι δεν είμαι. Όχι, όχι. Δεν είσαι, εντάξει τώρα. Βλέπεις άλλες γυναίκες που δεν ξέρω αν έχεις κάνει πλαστικές, αν έχεις κάνει πότοξ και τέτοια. Όλες οι γυναίκες ψιλοκάνουν. Όχι πλαστικές, χοντρά πράγματα λες. Τι? Είναι δυνατόν να κάνουμε πλαστικές? Ο Γιώργος εννοεί τα πάντα, τα λέει. Σεβόμαστε την ηλικία μας. Μπράβο, αυτό. Και κάνουμε ό,τι πιο φυσικό και πιο αγνό. Έτσι κι αλλιώς αυτή την εποχή έχουν βγει τόσα ωραία πράγματα που δεν χρειάζεται να πειραχτείς, να μεταμορφωθείς, να κοπείς. Μπορείς να προσέχεις φυσικά τον εαυτό σου, έτσι, με τις βιταμίνες σου, με τα μασάζ σου και να είσαι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, να δείχνεις μικρότερος από την ηλικία σου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να δείχνεις. Δυστυχώς όμως είσαι από τις λίγες που ακολουθούν αυτό το δρόμο. Ναι. Εγώ νομίζω ότι όλες πια έχουμε μπει και το ξέρουμε. Πώς γίνεται? Μα ξέρεις, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια που πάει και κάνει υπερβολές για να αλλάξεις. Εγώ δέχομαι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να δείχνει πιο νέος και πιο όμορφος από αυτό που πραγματικά η φύση το ορίζει. Γιατί ωραίο είναι. Μια ζωή ζούμε να δείχνουμε πιο ωραίοι. Όμως κάποιες φορές οι γυναίκες κυρίως και άντρες πολύ τρελαίνονται. Πάνε, τραβιούνται. Και μετά από 10 χρόνια νομίζω ότι είσαι νεότερος και είσαι αντέρας. Αστό. Έχεις τέτοιες περιπτώσεις? Είναι φοβιστικό. Γι' αυτό σου λέω ότι ομορφαίνεις. Χωρίς να. Προφανώς φαίνεσαι και πιο νέα από ό,τι είσαι και τα λοιπά. Χωρίς όμως κάποιες ακρότητες που βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις. Και ποτέ δεν θα δείτε. Ποτέ δεν θα δείτε. Εσύ έχεις το άγχος ομορφιάς? Βέβαια. Δηλαδή? Θέλω να φαίνομαι όμορφη. Απλά είναι σίγουρο πια, περνώντας τα χρόνια, καταλαβαίνω ότι η ομορφιά πηγάζει από μέσα. Ναι. Αν είσαι μέσα σου καλά. Τα έχεις βρει. Έχεις την ισορροπία σου. Αυτό το πράγμα σε κάνει και λάμπης. Είσαι εγωιτευτικός και λάμπης. Τώρα, μια-δυο ρητίδες παραπάνω δεν κάνουν και φοβερή ζημιά. Αν δεν είσαι καλά, όλα πάνε προς τα κάτω και η σκοτεινιά από μέσα σου βγαίνει και στο πρόσωπο και παντού. Πέραν της ματαιοδοξίας της γυναικείας που υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό, οι γυναίκες θέλουν να είναι και επινέχος, το λέω. Ναι. Επειδή εσύ έχεις παντρευτεί και έναν άντρα που πέραν ότι είναι ωραίος, είναι και νεότερος. Γνωστό είναι και αυτό. Είναι λίγο νεότερος ο Διονύσης. Τώρα έχουμε γίνει λίγο συνομήλικοι. Ναι, γιατί είσαι μικροδείχνης. Είσαι μικροδείχνης. Ναι. Ήταν διπλό λοιπόν το άγχος σου να αρέσει περισσότερο και σε έναν άνθρωπο που παντρεύτηκες που είναι και μικρότερος, ας πούμε? Αφού ο Διονύσης, αφού του αρέσουν οι γυναίκες που είναι μεγαλύτερες, απόδειξε ότι παντρεύτηκε μία από αυτές. Γιατί να πάνε μεγαλύτερες γυναίκες? Όχι, δεν νομίζω, αλλά ξέρεις, δεν πήγαμε την ταυτότητα, ας πούμε, στα δόντια να το πω. Διονύσουμε τόσο, θα με ερωτευτείς? Ναι. Με ερωτεύτηκε έτσι, δεν ρωτήσαμε, ούτε καν μέτρησε αυτό το πράγμα, ποτέ. Είχες όμως το άγχος, επειδή είσαι μεγαλύτερη από το Διονύση, ότι πρέπει να διατηρηθώ νέα, όμορφη κτλ. Πιο... Όχι. Όχι, Όχι, γιατί αυτός προφανώς σε κάνει με κάνει και νιώθω θεά, οπότε ξέρεις γιατί. Ζηλεύεστε να... ακόμα μετά από πολλά χρόνια γάμου? Πώς, τι? Δηλαδή τι σκηνές ζηλιάς κάνει? Δεν θέλει ο ένας να χάσει τον άλλον. Είμαστε 17,5 χρόνια μαζί, μεικτά είμαστε 20 σχεδόν. 20 χρόνια ναι, και μεικτά. Μεικτά, ναι, καθαρά είμαστε 17,5 χρόνια παντρεμένοι. Δεν θες να χάσει τον άνθρωπό σου, να τον πάρει κάποιο άλλο, έτσι δεν είναι? Καλά, άμα σου περάσει ο έρωτας και η καψούρα και η αγάπη, δεν σε πειράζει μετά να στον πάρει κάποιος άλλος? Τι είναι αυτά που λες? Μένουν πράγματα βασικά. Όπως? Θέλεις, δεν θέλεις να τον χάσεις. Μπορείς στην αρχή. Λοιπόν, υπάρχει κάτι πάρα πολύ ωραίο που μπορώ να πω ότι είναι το μότο μου σε αυτό τα περί έρωτος και αγάπης. Ότι στον έρωτα θέλεις, στην αγάπη θέλεις το καλό του άλλου. Ναι. Στον έρωτα θέλεις τον άλλον. Λοιπόν, σημασία έχει ότι. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, περνάει αυτό στην αρχή, αυτό το φούντομα, αυτό το πράγμα, το ξέρουμε όλοι, αλίμονο. Σε αυτόν τον πλανήτη ζούμε όλοι. Αλλά είναι τόσο σημαντικό πράγμα η αγάπη και αυτό το βάθος που έρχεται των συναισθημάτων με τα χρόνια, που δεν αλλάζει τον άνθρωπό σου με τίποτα. Δηλαδή θα μπορούσες να σκοτώσεις γι' αυτόν, ναι, περνώντας τα χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι ανεκτίμητο. Εντάξει, ωραίες οι τρέλες, ωραίοι οι έρωτες,
αλλά το άλλο που μένει. Να σου πω όμως, βρε, και όταν βλέπεις ότι δεν θέλεις να τον χάσεις, τι είναι αυτό. Okay. Επειδή όμως λες ότι περνάει το κομμάτι του έρωτα, περνάει σε όλους μας και είναι το κομμάτι που θες τον άλλο απεγνωσμένα τον άλλο. Μετά θες το καλό του άλλου στην αγάπη. Όμως όταν περάσει στη δεύτερη φάση που είναι αυτό η αγάπη, που θες το καλό του άλλου, οι πειρασμοί και δει ένα χώρο σαν το δικό σας, τον καλλιτεχνικό που οι άνθρωποι είναι πιο όμορφοι, προσέχουν, στις στάρι, στον στάρ αντίστοιχα, θα υπάρχουν και μεγαλύτερη προσφορά. Τι κάνεις μετά σε ένα πειρασμό που υπάρχει και η ανθρώπινη αδυναμία τη στιγμή, ας πούμε, πώς αντιστέκεσαι? Βάζεις το μυαλό σου να σκεφτεί. Δηλαδή. Και τα ζυγίζεις και λες, μπορώ να ρισκάρω αυτό για εκείνο. Αν λοιπόν για σένα είναι πολύ σημαντική η σχέση που έχεις, δεν ρισκάρεις. Ναι. Είναι τόσο απλό. Και βέβαια έχουμε πειρασμούς. Τι είμαστε, δηλαδή, δεν είμαστε, δεν βλέπουμε, δεν ακούμε, δεν επηρεαζόμαστε, δεν έχουμε μπει σε μια συνήθεια, σε μια ρουτίνα. Απλά τα ζυγίζεις τα πράγματα και δεν ρισκάρεις τίποτα. Όταν αυτό που έχεις βρει είναι για σένα, μετράς και λες, αν χάσω αυτό, τι θα γίνει. Και λες, άμα το χάσω, δεν θα μπορέσω να συνεχίσω. Άρα το θέλω, για μένα είναι πολύτιμο. Άρα κάτσε στα αυγά σου. Στα 20 χρόνια που έχετε. Για τα μάτια να βλέπουν, φυσικά δεν πειράζει αυτό. Ναι. Αλίμονο. Το μυαλό. Δηλαδή, το μυαλό πρέπει να μένει στη θέση του. Τα μάτια να βλέπουν, το μυαλό πρέπει να μένει στη θέση του. Το μυαλό πρέπει να μένει στη θέση του. Για να μείνει και το σώμα. Για να μείνει και το σώμα. Μπράβο, μπράβο. Είδες πως είμαστε δύο δίδυμοι κορίτσι μου. Στα 20 χρόνια, χρόνια της συνύπαρξής σου με το Διονύση, δεν έχει περάσει ποτέ κρίση η σχέση σας? Έντονη, να πείτε ρε παιδί μου ότι θα χωρίσουμε. Ποτέ, θα χωρίσουμε ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Αλλά τσακωμή φυσικά, είμαστε και δύο πολύ δυνατές προσωπικότητες. Ο καθένας θέλει την αυτονομία του. Αλλά ποτέ δεν τέθηκε τέτοιο θέμα. Ποτέ. Τσακωμή, βέβαια, ομοιρικοί καυγάδες. Όταν τσακώνεστε. Και εκείνος είναι πολύ δυνατή προσωπικότητα. Mm. Ούτε και εκείνος μου χαρίζεται, αλλά και εγώ του χαρίζομαι. Όταν τσακώνεστε, πώς το ξεπερνάτε? Δεν μιλάω ένα στον άλλο για μερικές ώρες. Ώρες ή μέρες. Ώρες. Και μετά πάλι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, παιδική χαρά. Το βράδυ, χαρά. Όταν τσακώνεστε, κοιμάστε μαζί ή χώρια? Μαζί πάντα. Μαζί, ακόμα και τσακωμένοι. Ναι. Πλάτη-πλάτη. Μεγάλο κρεβάτι, ο ένας στην μία άκρη, ο άλλος στην άλλη. Αλλά στο ίδιο κρεβάτι. Ναι. Βασικό. Και με νοήματα, δηλαδή στην νοηματική. Θες αυτό, να αλλάξει κανάλι. Θες αυτό. Έτσι για να σου πω τώρα, να σε πω σε κάτι δυσάρεστο. Πώς βίωσε η οικογένεια το χαμό τώρα του αδερφού του? Ξαφνικό πολύ, ήταν πολύ νέος άνθρωπος, παιδί μου, αδερφός Διονύση. Κοίταξε να σου πω. Το Διονύση, να, ένας τρόπος που μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει για πολλά χρόνια με κάποιον. Αν το σύντροφό του τον θαυμάζει. Για μένα ο θαυμασμός, μαζί φυσικά με την αγάπη και το σεβασμό, είναι το α και το ω σε μία σχέση. Εγώ το Διονύση τον θαύμασα. Δεν περίμενα να είναι τόσο δυνατός. Αντί να δίνουν σε εκείνον κουράγιο, έδινε εκείνος κουράγιο σε όλους με μια μεγάλη αγκαλιά. Ξαφνικά ένιωσα ότι άρχισε να δουλεύει η πνευματικότητά του, άνοιξε τόσο πολύ το μυαλό του. Και έτσι έφτιαξε μια δική του πραγματικότητα. Ευτυχώς αυτό το πράγμα πορευόμαστε κοινά. Δουλεύουμε το πνευματικό κομμάτι μας και έτσι λοιπόν δεν φύγαμε από το παράθυρο μετά από αυτό που μας συνέβη. Γιατί ο αδερφός του Διονύση, για τον Διονύση ήταν η αδερφή ψυχή του. Ήτανε. Καμιά φορά ξέρεις, μπορεί να παντρεύεσαι με έναν άνθρωπο και να μην είναι αυτός η αδερφή ψυχή σου. Και να είναι κάποιος άλλος. Για τον Διονύση ήταν ο Τόλης. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχει γίνει. Ήταν ξαφνικό έτσι, δεν περιμένετε κάτι. Εντελώς. Την Τετάρτη τον είχαμε, την Πέμπτη δεν τον είχαμε. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Μιλάμε για όλα αυτά τα πνευματικά. Ξέρουμε ότι η ψυχή είναι αθάνατη, ότι είναι κάπου αλλού, ότι δεν τέλειωσαν όλα με το που ο άνθρωπος μπήκε εκεί που μπήκε. Αυτό φυσικά δεν μετριάζει την έλλειψη και πιστεύω θα περάσουμε ακόμα πιο δύσκολα. Ακόμα δεν έχουν περάσει ούτε 40 μέρες. Αλλά με προσευχή και με ανοιχτό μυαλό. Προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Υπάρχουν στιγμές που έχει σπάσει ο Διονύσης, που έχει κλάψει, που έχει. Μα τι λες τώρα. Και εκείνος, και εγώ, και το παιδί. Δεν σου μιλάω για τους γονείς του. Αυτό είναι ένα άλλο. Καλά, όταν ο γονείς του κάνει το παιδί, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στη ζωή. Ναι. Αλλά το παλεύουμε έτσι. Το παλεύουμε έτσι. Ναι, ξαφνικά είδα έναν Διονύση πάρα πολύ δυνατό και. Δηλαδή τον χάζευα. Λέω, εκείνος θα δώσει κουράγιο σε όλους μας που μόνο εκείνος, δηλαδή κατά σειρά. Η πεθερά μου και ο Διονύσης είναι αυτοί που έφαγαν το μεγάλο πλήγμα. Ο πατέρας του, εγώ, όλοι οι υπόλοιποι ήρθαμε σε δεύτερη μοίρα. Κι όμως στάθηκε παλικάρι. Διονύσης. Γιατί όχι στην Αθήνα φέτος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον? Γιατί όχι στην Αθήνα. Στην Αθήνα υπήρξαν πάρα πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες προτάσεις. Από το χειμώνα κιόλας. Μετά την μεγάλη την περσινή. Βέβαια. Πρέπει να έχεις πολύ μεγάλες προτάσεις. Μα πάντα έχεις προτάσεις και πάντα έχεις και πολλά. Ενδιαφέρουσες και ωραίες.
Υπήρξε μια καλλιτεχνική, άκρος καλλιτεχνική πρόταση που τη συζητούσαμε από το καλοκαίρι, αλλά τελικά δεν μπορέσαμε να συνεργαστούμε. Όταν λες άκρος καλλιτεχνική, τι εννοείς? Πολύ ωραία πρόταση. Πάρα πολύ ωραία. Με μεγάλο όνομα, να συνεπάρξουμε με άλλα δύο μεγάλα ονόματα. Δεν έγινε. Γιατί? Αυτό δεν προχώρησε. Ήταν το θέμα της ταμπέλας, ας πούμε. Γιατί πολλές φορές παίζει και αυτό ένα ρόλο. Κοίταξε να σου πω. Εγώ θα σου μιλήσω για μένα, γιατί αυτό το πράγμα δεν κάνει να πάρει μεγάλη έκταση. Βάσει που πιστεύω ότι κάθε εμπόδιο είναι για καλό και φαίνεται αυτό στην πορεία. Εγώ δουλεύω ανάλογα με τις προσωπικές μου αξίες όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει αυτοσεβασμός, υπάρχει σεβασμός στο κοινό, υπάρχει αξιοπρέπεια, εντιμότητα. Mm-hmm. Όλα αυτά εγώ δεν τα πετάω για μια φιλοδοξία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν είναι αυτή η θέση μου, σημαίνει ότι κάπου ένα πράγμα το βλέπεις, δεν προχωράει, του βάζεις τελεία. Mm-hmm. Και πας παρακάτω. Έτσι λοιπόν και εγώ πήγα παρακάτω. Δεν μπορέσαμε να συνοηθούμε, δεν μπορέσαμε να τα βρούμε. Και για καλή μου τύχη, ήρθε η πρόταση Θεσσαλονίκης, που ξέρεις πώς είμαι εγώ με τη Θεσσαλονίκη. Το ξέρω. Και πώς είναι και η Θεσσαλονίκη μαζί σου? Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος με τη Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά χρόνια. Είναι η πόλη από την οποία όσες φορές έχω ξεκινήσει live και δισκογραφία μου πάνε και τα δύο σούπερ. Και επειδή είχα κιόλας να ανέβω 9 χρόνια, ήταν το καλύτερό μου. Έχεις fan club τρελό εσύ. Με ποιους είσαι και ετική? Με τον Γιώργο, τον Παπαδόπουλο. Α, τι ωραία. Το παιδί αυτό μου προέκυψε, τι να σου πω, είναι αξιολάτρευτος. Δεν ξέρω αν έχει έρθει, αν τον έχετε γνωρίσει από κοντά. Τον έχουμε γνωρίσει. Είναι πολύ καλός και είναι ταλαντούχος. Είναι τραγουδισταράς, είναι καταπληκτικός δημιουργός. Έχουμε ταιριάξει πολύ. Και με τον Μπέκε δεν είστε? Βεβαίως είμαστε με τον Μπέκε. Βεβαίως. Κάνουμε πάρα πολύ ωραία δουλειά επάνω και η Θεσσαλονίκη το αγάπησε αμέσως. Από την πρώτη μέρα. Καλά, δύο μέρες είναι όλες και όλες. Βλέπω τώρα την Αφίσα. Ποιες μέρες είστε? Σε ένα καταπληκτικό μαγαζί, στα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης τα ξέρεις όλα. Είναι το παλιό W, το οποίο λέγεται Magic. Στην παραλία? Είναι, όχι. Πού είναι? Είναι στο Fix. Α, στο Fix είναι. Είναι ένα κουκλάκι το μαγαζί. Είναι από τα ωραιότερα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Κόζει πολύ. Πώς λέγεται τώρα? Magic. Magic. Μαγεία. Ωραία. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αμέσως ο κόσμος το αγκάλιασε και το αγάπησε. Και πιστεύω θα ξεχειμωνιάσουμε πάνω. Βλέπω την πολύ ωραία, μια χαρά, τέλεια. Ναι. Βλέπω την Αφίσα και βλέπω, ναι, ότι έχεις βάλει το όνομα του Παπαδόπουλου, παρότι είναι μικρότερης εμβέλειας σε σχέση με σένα, ήταν πολύ λιγότερα χρόνια, επιτυχίας κτλ. Ναι. Και όμως το έχεις βάλει δίπλα. Θα χαλούσες εσύ ποτέ δουλειά ή έχεις χαλάσει ποτέ δουλειά επειδή έχει έρθει κάποιος τραγουδιστής ή τραγουδίστρια μικρότερο όνομα από σένα, επειδή έχει κάνει μια επιτυχία μεγαλύτερη από σένα στην παρούσα φάση, να σου πει ότι, α, ξέρεις, εγώ τώρα κάνω την επιτυχία, εγώ θα είμαι το πρώτο όνομα? Έχεις χαλάσει ποτέ δουλειά γι' αυτό? Έχεις πει σε μια προηγούμενη εκπομπή κάτι κορυφαίο. Θυμάμαι μερικά λόγια από αυτά που είπες, αλλά από τα συμφραζόμενα βγαίνει αυτό που θέλουμε. Ότι σημασία μετράς το μαραθώνιο. Δεν μετράς τα εκατοστάρια, σωστά? Mm-hmm. Έτσι είναι. Κάπως το είπες πάρα πολύ ωραία. Να μου το γράψεις μετά, να το λέω, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, βέβαια έχω χαλάσει. Έχεις χαλάσει. Έχω χαλάσει γιατί δεν είδα σεβασμό. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση εγώ θα σεβόμουν πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία ο καλλιτέχνης τι κάνει τώρα. Αλλά δεν πόσα χρόνια έχει και... Σημασία έχει ότι ο κόσμος, πόσο τον αγαπάει ο κόσμος, τι είναι αυτά που έχει να μετρήσει, εκτός αν ένας καλλιτέχνης ξεχασμένος καμιά εικοσαριά χρόνια, οπότε λες τώρα δεν. Υπάρχουν τρόποι να ισορροπήσεις με ένα όνομα που είναι hot και παίζει τώρα. Την ασέβεια όμως εγώ δεν τη συγχωρώ. Γιατί υπάρχει εγώ ασέβεια είμαι... στο και εδώ το αποδεικνύεις. Εγώ είστε... σέβομαι και ευγνωμονώ τους πάντες. Έτσι θέλω να με αντιμετωπίζουν, με σεβασμό. Υπάρχει ασέβεια στο χώρο το δικό σας, Κέτη? Φυσικά υπάρχει ασέβεια. Γιατί? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν υπάρχει καλλιέργεια, με τι? Το είπα πριν, υπάρχει θέμα των, υπάρχουν οι προσωπικές αξίες. Αν λοιπόν δεν έχεις προσωπικές αξίες και για τη φιλοδοξία σου, ισοπεδώνεις την αξιοπρέπειά σου και την εντυμότητά σου... Για τη φιλοδοξία σου ή είναι θέμα ζήλιας, θεωρείς? Δεν το ξέρω. Αυτό που βγαίνει τελικά είναι η φιλοδοξία. Αν λοιπόν η φιλοδοξία σου είναι τέτοια που δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν μπορείς να δεις πώς πραγματικά είναι, τα πραγματικά μεγέθη, δεν το κάνεις, δεν συνεργάζεσαι. Αυτό είναι όλο. Ο γιος σας πόσο είναι τώρα? 15. Έχω την αίσθηση ότι θα γίνει σίγουρα τραγουδιστής. Θα γίνει. Είμαι, δηλαδή... Σωστά έχεις την αίσθηση. Ναι, είμαι σίγουρη ότι θα γίνει τραγουδιστής. Δεν ξέρω αν θα γίνει τραγουδιστής, αλλά μουσικός θα γίνει σίγουρα. Ναι. Θα γίνει σίγουρα. Μπορεί να ασχοληθεί με κάτι άλλο, με την ενορχήστρωση, με την οποία ασχολείται και τώρα. Μέχρι στιγμής τι έχει κάνει? Φαντάζομαι ότι έχει μάθει μουσική, έτσι δεν είναι? Έχει πάει στη σχολή? Το πηγαίνω στο 2. Πηγαίνουμε ανελιπώς μια φορά την εβδομάδα και οι δύο.
εκείνο στο δικό του μάθημα, εγώ στο δικό του. Α, πηγαίνετε μαζί για κάνετε μαθήματα. Ωραία, είναι η ιερότερη μέρα τη εβδομάδα. Δεν μα κουνάει κανεί. Τι λες τώρα. Είναι η λατρεμένη ρουτίνα μα. Λοιπόν, εκείνο κάνει πιάνο, μία-μία μισή ώρα περίπου. Είναι πάρα πολύ καλό. Έχει ταλέντο, δεν στρώνεται, δεν είναι πολύ του διαβάσματο. Δεν πειράζει, δεν έχει ταλέντο. Αλλά το παιδί έχει ταλέντο. Σε ποιον είναι πιο κοντά, ω προ τι. Συναισθηματικά. Δεν λέει. Δεν λέει. Πάμε να το εκμεύσουμε, ξέρει ο καθένα τον πιάνει κάτω που τα λες. Εσένα μια τρίχα παραπάνω, ποιον αγαπά. Και του δύο το ίδιο. Ούτε πόντο. Όχι, εκεί καλά. Όχι, ρε παιδί μου. Η αγάπη είναι άλλο πράγμα. Προφανώ αγαπάει και του δύο το ίδιο. Αλλά όταν έχει ένα μυστικό, ρε παιδί μου, σε ποιο θα το πει, εσένα ή στο Διονύση. Ένα μυστικό, ένα πρόβλημά του. Εξαρτάται το πρόβλημά. Δηλαδή έχει πρόβλημα με το PlayStation, θα το πει στον πατέρα. Τα ερωτικά με ποιο θα συζητάει. Αυτά τα ερωτικά πάλι με τον πατέρα του. Τα συναισθηματικά όμω και τα πιο ρομαντικά με τη μάνα του. Ναι. Mm. Είσαι πιο αυστηρή, εσύ νομίζω. Όπως όλες οι μαμάδες. Καταλαβαίνεις, έτσι. Δηλαδή, αν άφηνα το Διονύση, ας πούμε, αν άφηνα το παιδί στα χέρια του Διονύση, πρέπει να πήγαινε σχολείο λογικά μια φορά το μήνα. Γιατί όλες οι γυναίκες έγινε. Θέλει κοντά του. Γιατί όλες οι γυναίκες έγινε. Δηλαδή, εγώ όταν βγαίνω με τον Γιάννη τώρα πια που έχει μεγαλώσει, είναι 3,5 στα 4. Και το Σαββατοκύριακο τον παίρνω και πάμε αντρικά μόνοι μας. Μα με παίρνει 15 τηλέφωνα αν έφαγε. Το αφήσω εγώ νηστικό, δηλαδή το παιδί δεν το κάνω, ας πούμε. Μάνα. Ή όχι, ρε Φέη. Απλώς δεν θα του βάλω την μπουκιά στο στόμα όταν έχει φάει 15 αυτά. Ας μην τα αναλύσουμε. Μα έτσι είναι η μάνα. Τι? Έτσι είναι η μάνα. Υπάρχει ιερότερο πράγμα. Δεν υπάρχει. Και μεγαλύτερη αγάπη από την αγάπη τη μητρική. Αυτό που έχει το παιδί στη μάνα και η μάνα στο παιδί. Πολύ σωστά ρωτάει η γυναίκα. Γιατί μετά κρυώνει, μετά αρρωσταίνει που το έχει εσύ γυμνό στα. Που τον εσύ που τον δίνει πολύ και υδρώνει, έτσι κρυώνει, κυρία μου. Εσύ που τον δίνει πολύ και υδρώνει και κρυώνει μετά. Έτσι κρυώνει το παιδί, όχι όταν τον έχει γυμνό. Επειδή υδρώνει. Δεν τον δίνω πολύ, ίσα ίσα. Ούτε και εμένα με την εγώ, αν μάθω, θα το είχα κάνει χειμερινό κολυμπητή εγώ το μικρό. Αλλά δεν με αφήνει, γιατί νομίζει να κρυώσει. Τέλος πάντων. Άστο ναι. Άστο να βλέπει να μιλάω. Να σου πω. Θα θέλατε σε όλα αυτά τα χρόνια να έχετε κάνει και ένα δεύτερο παιδί, α πούμε, αν το έδινε ο Θεό. Έτσι είχαμε ξεκινήσει να έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Πολλά, ξέρει. Πολλά. Αλλά δεν μας το έδωσε ο Θεός και επειδή τα παιδιά πιστεύω ότι τα δίνει ο Θεός, δεν μας έδωσε άλλο. Οπότε μείναμε σε αυτό. Που... Και περνώντας τα χρόνια, βλέπω ότι δεν θα μπορούσε να μπει άλλο μέλος σε αυτή την οικογένεια. Γιατί ο Δημήτρης, παλιά που συζητούσαμε για δεύτερο παιδί, είπε ότι εσείς κάντε το και εγώ θα το σκοτώσω. Θα πάρω, λέει, ένα ωραίο τροχισμένο μαχαίρι από την κουζίνα και θα το κόψω. Λέει ένα χεράκι, ένα ποδαράκι. Το είπα αυτό. Είναι, δεν σε ποια ηλικία το είπα αυτό. Πότε το είπε, ξέρω εγώ, στα 7 του. Τέλεια. Δεν περνάει ποτέ. Λέει, δεν θέλω, σας φτάνω εγώ. Οπότε σας έκοψε κάθε προοπτική, ας πούμε. Όχι, εκεί λες. Πέσαμε με τα μούτρα να μεγαλώσουμε το παιδί αυτό. Οπότε δεν μας έλειψε ένα άλλο παιδί. Ναι. Συνήθως πιστεύω ότι το παιδί το κάνεις για να έχει παρέα. Σωστό. Το άλλο. Το άλλο σου παιδί. Κάνεις ένα δεύτερο παιδί για να έχει παρέα το άλλο. Σε αυτόν δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο. Είμαστε όλοι από πάνω του. Καταλαβαίνετε τώρα. Αδυναμία μεγάλη είναι η ζωή του. Το α μας και το ω μας το παιδί μας. Και τώρα... Είναι όμως και παιδί, ξέρεις τι γίνεται, βέβαια έτσι βλέπουν οι γονείς τα παιδιά τους. Αυτός όμως έχει δύο φαν που είναι ο πατέρας του και εγώ. Είναι ένα παιδί το οποίο το θαυμάζουμε και το εκτιμάμε. Mm. Για την προσωπικότητά του, για την ωριμότητά του, για την καλοσύνη του. Έχει δηλαδή πραγματάκια ως παιδί που λες ότι καλό παιδάκι που είναι. Το βλέπουμε ότι είναι διαφορετικό παιδάκι. Αλλά πιστεύω ότι οι μαμάδες και οι μπαμπάδες τα ίδια λένε για τα παιδιά τους. Εντάξει, εγώ τώρα μιλάω για το δικό μου παιδί και... Έχουμε την αίσθηση ότι είναι πολύ πολύ ταλαντούχος πάλι. Ωραία. Να πω κάτι, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλω να κλείσουμε με ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σένα, να κλείσουμε αυτό, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε πάρα ότι πολύ. Η κυρία Ευαγγελίδου Δέσποινα την έδισα και έδεσε σήμερα τις συσκευές και βάζει υποψηφιότητα για 10 χιλιάρικα. Όσοι είστε κοντά κλείσουμε... Θεσσαλονίκη έτσι. Στο Μαζίκ, στο Φίξ. Ναι. Να κλείσουμε με ένα Δέσποινα... βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει για την Κέτη. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να το μήνα. Είναι όμορφη, γοητευτική, δυναμική και ταλαντούχα. Με λίγα λόγια, μια γυναίκα που έχει όλα όσα χρειάζονται για να αποκαλείται στάρ. Και τη Γαρμπή, λοιπόν. Η
Κέτι γεννήθηκε στον Κορυδαλό στις 8 Ιουνίου και μεγάλωσε στο Εγάλεο. Μαζί με την αδερφή της Λιάνα ξεκίνησαν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του πενταγράμμου, όμως η Κέτι συνέχισε τελικά μόνη της. Το 1989 κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο «Πρόβα». Ήταν η αρχή μιας μεγάλης καριέρας. Το 1993 η Κέτι εκπροσώπησε τη χώρα μας στο διαγωνισμό της Eurovision. Την ίδια χρονιά η Κέτι κυκλοφορεί το δίσκο «Ως τον Παράδεισο», ο οποίος περιέχει και 4 τραγούδια του πρωτοεμφανιζόμενου, τότε Φίβου. Στη συνέχεια έρχεται το ατόφιο χρυσάφι, μετά ο δίσκος με τίτλο «Αρχίζω πόλεμο», οι ευαισθησίες και η πλατίνα μπαίνει για τα καλά στη ζωή της. Θα μελαγχολήσω, ύστερα